Γεια σας παιδιά. Βρίσκομαι στη σελίδα 99 στο μάθημα 15. Έχω ανοίξει το αρχείο Text 15A. Βλέπω την οδηγία 3 που μου ζητά να το αποθηκεύσω με το όνομα Lesson 15A. File. Save as. Προσεκτικά θα του αλλάξω το όνομα και θα του δώσω το όνομα Lesson 15A και Save. Ακολούθως. Μπροστά μου έχω δύο πίνακες. Όταν εγώ πατήσω σε έναν πίνακα, θα δω να εμφανίζονται εδώ πάνω τα εργαλεία που έχουν να κάνουν με τον πίνακα. Προσέξτε, κλικ και εμφανίστηκε το Table Design και το Layout. Ωραία, αυτά τα δύο θα τα χρησιμοποιήσω. Η οδηγία 4 μου λέει να χρησιμοποιήσετε τις εντολές από το κυρίως μενού του Table Tools, το Layout, πάω στο Layout, για να τροποποιήσετε τον πίνακα του εγγράφου σας όπως πιο κάτω. Βλέπω το βιβλίο μου και παρατηρώ πόσες γραμμές και πόσες στήλες έχει ο πίνακας του βιβλίου. Βλέπω ότι έχω 4 ώρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, μου λείπει Παρασκευή. Θα κάνω κλικ στην τελευταία μου στήλη και θα επιλέξω την οδηγία Insert Right. Insert Right θα μου προσθέσει μία στήλη στα δεξιά του πίνακα. Επίσης προσέχω ότι έχω 1, 3, 4. Στο βιβλίο έχω επίσης μία γραμμή με τον αριθμό 2 κάτω από την 1. Κλικ εδώ πέρα. Και θα του πω Insert Below. Το Insert Below προσθέτει γραμμή κάτω από το σημείο που βρίσκομαι. Έχω και τη γραμμή 5 κάτω από την 4 με τον ίδιο τρόπο Insert Below. Και θα μπω να συμπληρώσω με τα δεδομένα που έχει ο πίνακας μου. Εγώ τώρα δεν θα μπω εδώ πέρα να γράψω, εσείς μπορείτε να μπείτε να το κάνετε. Η άσκηση 5 μου ζητά να διαγράψετε την πρώτη στήλη και τη δεύτερη γραμμή του πίνακα. Η πρώτη στήλη είναι αυτή εδώ. Ωραία. Θα πάω στην επιλογή Delete και θα του πω Delete Column. Και έχει σβήσει, έχει διαγραφτεί η πρώτη στήλη. Η δεύτερη γραμμή είναι αυτή εδώ. Εντάξει, είμαι στη δεύτερη γραμμή, στον Delete θα του πω Delete Rows και έχω σβήσει τη δεύτερη γραμμή. Η άσκηση 6 μου ζητά να αλλάξετε το ύψος όλων των γραμμών σε 0,9 εκατοστά. Εδώ στη γωνίτσα πάνω αριστερά έχει ένα σταυρουδάκι. Όταν το πατήσω επιλέγω ολόκληρο τον πίνακα μου. Και θα πάω στην περιοχή που ονομάζεται Cell Size. Το πρώτο κουμπάκι ονομάζεται Table Row Height. Είναι το ύψος των κελιών του πίνακα. Εδώ πέρα θα το μεγαλώσω να γίνει 0,9. Μάλιστα. Έχω αυξήσει το ύψος των κελιών του πίνακα. Η οδηγία 7 μου λέει να αλλάξετε το πλάτος της πρώτης στήλης σε 3,5 εκατοστά και για τις υπόλοιπες στήλες σε 2,4. Επιλέγω την πρώτη στήλη μόνο και θα πάω τώρα στο πλάτος, εδώ που είναι το Table Column Width και θα το αυξήσω να γίνει 3,5. Μετά θα επιλέξω τα υπόλοιπα και μου ζητά να το κάνω 2,4. Μπορώ επίσης να πληκτρολογήσω αν θέλω ή να αυξήσω το νουμεράκι μου από εδώ. 2,4 και έγιναν όλες οι υπόλοιπες στήλες, εκτός της πρώτης που δεν την είχα επιλεγμένη, με πλάτος 2,4. Και η οδηγία 8 μου λέει να διαγράψετε τον πίνακα με τους εκπαιδευτές. Θα
Θα επιλέξω τον πίνακα από τη γωνίτσα του. Εκείνον εμφανίζεται μόνο όταν βρίσκομαι πάνω στον πίνακα. Και στον delete θα του πω delete table. Ωραία. Και αποθηκεύω. File, save.